ολοκληρωμένη. Η χειρουργική της αορτής είναι, αποτελεί πλέον υποειδικότητα της καρδιοχειρουργικής. Υπάρχουν χειρουργοί μόνο της αορτής, όπως ο Ελευθεριάδης, όπως ο Κοζέλη, αλλά για, φυσικά για complex, πολύ complex cases. Θεωρώ ότι τα νευρίσματα έχουν βάση γενετική όλα. Όλα. Είτε με την έννοια του autosomal dominant, στα σύνδρομα τα γνωστά, Lloyd, Turner, είτε του Marfan, είτε με την έννοια του mutation. Επίσης, γενετική βάση έχει και ο διαχωρισμός ή ρήξης. Γιατί βλέπουμε ορισμένα ανεβρίσματα 4,1 εκατοστά, 4,2 εκατοστά και σπάνε. Και στο Γέλιο Ελευθεριάδης συμμετείχαμε και εμείς με τους ασθενείς μας, αλλά ο Γιάννης έκανε την, πήρε τον Grand, 3 εκατομμύρια δολάρια και έκανε μια τεράστια έρευνα πάνω στο θέμα της γενετικής των διαχωρισμών και της ρήξεως των αορτικών γεγονότων. Και όπως είπε και ο κύριος Φίλιας, βρήκανε τα γονίδια τα οποία όταν τα έχεις η πιθανότητα διαχωρισμού ρήξεως πάει με ποσοστά, μπορεί να φτάσει και το 80%. Οπότε με το σάλιο, εφόσον οι συγγενείς σου έχουν ανέβρισμα, βρίσκουν πότε έχεις πιθανότητα να διαχωριστεί ή να σπάσει. Οπότε με 4 εκατοστά μπορεί να σου προτείνουν χειρουργείο. Το θέμα των ενδοαυλικών ακόμη δεν είναι εν εξελίξη, αλλά η κατιούσα έχει πλέον σχεδόν πάει ενδοαυλικά για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Η ανιούσα είναι εν εξελίξη. Εγώ λέω τώρα να έρθουν οι ερωτήσεις, εκτός αν έχεις κανένα σχόλιο. Ναι. Πρακτικά, να συγχαρώ καταρχήν τον κύριο Φίλια, πολύ ωραία ομιλία. Ο κύριος Φίλιας είναι, όπως είπα, ένας χειρουργός πολλά υποσχόμενος, εξαιρετικός, νέας γενιάς, και οι επιδόσεις του στη χειρουργική της αορτής είναι εξαιρετικές, ίσως και λόγω εκπαίδευσης. Ο Ευαγγελισμός είναι ένα κέντρο που παίρνει το μεγάλο αριθμό όλων των περιστατικών των οξέων διαχωρισμών, όπου υπήρξε εκπαίδευση αργότερα με τον κύριο Λιόπουλο, που είναι και αυτός άνθρωπος που έχει προσανατολιστεί στη χειρουργική της αορτής. Στο κέντρο μας δεν έχουμε δυνατότητα αντιμετώπισης οξέων, γιατί τα περισσότερα από αυτά πάνε με το ΕΚΑΒ στα δημόσια νοσοκομεία. Έτσι λοιπόν είναι δύσκολο κανείς να γίνει πολύ έμπειρος σε αυτή τη χειρουργική της πρώτης γραμμής. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι πλέον πάμε σε κάποιες υπερεξειδικευμένες αντιμετωπίσεις τμήματων της αορτής, όπως είναι ειδικά η ρίζα, που ειδικά στο σύνδρομο της διγλόχινης αορτικής βαλβίδας, που συνδυάζεται και με δύο τύπους ανεβρίσματος, είτε δηλαδή τύπος α ρίζας αορτής ή ο β που είναι διεύρυνση του ανιούντος τμήματος, εκεί πλέον υπάρχουν και τεχνικές που μπορεί κανείς να σώσει τη βαλβίδα. Αυτό γιατί αποδείχθηκε ότι παθολογοανατομικά, ενώ πάσχει το τείχωμα, δεν πάσχουν οι γλοχίνες. Άρα μπορεί κανείς, αν επισκευάσει τη ρίζα της αορτής με τρόπο που να διατηρήσει μια στεγανή βαλβίδα, τριγλόχινη καταρχήν και πολλές φορές διγλόχινη, αλλά με καλό ιστό που δεν θα φτάσει να χρειαστεί αργότερα αντικατάσταση, τότε υπάρχουν αυτές οι τεχνικές, η Tyron David, η Lansac, η τεχνική του Σέφερ κλπ, οι οποίες είναι τεχνικές όπου αντικαθίστε το αρτικό μόνο κομμάτι της ρίζας αορτής και επανεμφυτεύουν τα στεφανιά πάνω σε αυτό, ενώ επισκευάζεται η βαλβίδα. Σε αυτά τα κομμάτια νομίζω ότι μπορούμε να επιδοθούμε και το κάνουμε οι δύο κλινικές. Φαίνεται να είναι μία χειρουργική από αυτές που λέμε με χοντρογραφές, αλλά είναι πολύ δύσκολη χειρουργική αυτή της αορτικής, της αορτής, διότι έχει μέσα τον παράγοντα αιμορραγία. Η ιστή πολλές φορές είναι εύθρεπτη και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ασθενών που αιμορραγούν. Και το δεύτερο, ότι πρέπει να προστατεύσει κανείς τον εγκέφαλο. Εκεί χρειάζονται ειδικές τεχνικές και ειδική μέρημνα. Αυτή που σας έδειξε ο κύριος Φίλιας είναι ασφαλέστερη των περιπτώσεων, γιατί επί χρόνια οι καρδιοχειρουργοί
ταλαιπωρήθηκαν αν θα δίνουμε αν δεν great, return great, αν θα κάνουμε τούτο το άλλο κλπ. Σήμερα πλέον έχει ξεκαθαρίσει ότι κάνουμε ένα cannulation είτε στη Μασχαλία είτε στην Ανώνυμη, να έχουμε τουλάχιστον τη μία μεριά του Γουίλης και στα άλλα δύο αγγεία βάζουμε underground ροή μέσα από το στόμα των αγγείων. Και αυτό αποτελεί μια ασφαλή τεχνική. Παλιότερα χρειαζόμασταν να παγώνουμε τον άρρωστο σε 18 βαθμούς, να κάνουμε circulatory arrest κλπ. Τώρα όσο πάμε αυτά τα περιορίζουμε. Ήταν εξαιρετική ομιλία και καλά θα ήταν να έρθουν όλοι οι ομιλητές εδώ στο Βήμα, αν υπάρξουν σχόλια, ερωτήσεις, να συνεχιστεί για λίγο η συζήτηση. Σήμερα έπρεπε να είναι του Αγίου Βαλεντίνου, όχι Τσικνοπέμπτη, γιατί ο κύριος Καραγιάννης πρέπει να βγάλουμε έφυγε, αυτή τη φωτογραφία. Είναι Τσικνοπέμπτη και έφυγε όλοι ο κύριος Καραγιάννης. Εδώ. Ο κύριος Βόρος έχει ερώτηση. Σε μία νέα γυναίκα που θέλει να κάνει παιδιά και έχει στένωση της μητροειδούς, ρευματικής, όσο και χαμηλώνει ακόμα το ποσοστό, υπάρχει και άλλος πληθυσμός, οι πρόσφυγες και άλλοι που έχουν ακόμα πολύ, ή άλλες αιτιολογίες. Τι θα κάνετε? Όσον αφορά το να κάνει παιδιά, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Νέα γυναίκα που θέλει να κάνει παιδιά. Αλλά όσον αφορά τη μητροειδή, θα απαντήσουν. Όποιος θέλει. Στένωση μητροειδούς, ρευματικής ή άλλης αιτίας και είναι νέα γυναίκα που θέλει να κάνει παιδιά. Τι παρεμβάσεις θα κάνετε? Πρώτη και βασικότερη λύση θα τη σοβαρευτούμε μια νέα προσωπική καλύτερα. Δηλαδή θα τη βάλετε βαρβίδα λέγοντας ότι τα επόμενα χρόνια όταν τεκνοποιήσει θα πάρει άλλη. Ναι. Έτσι πρέπει. Ναι. Και αν η γυναίκα είναι έγκυος. Αν η γυναίκα είναι έγκυος. Όχι, είναι έγκυος, εκτός από τον πληθυσμό που παρακολουθείται και λοιπά, υπάρχει πληθυσμός και στη χώρα μας ακόμα και ειδικά μετά τους πρόσφυγες, που δεν έχει ούτε ιατρική φροντίδα νωρίς, λοιπά. Μια γυναίκα έμεινε έγκυος και στον τέταρτο μήνα, στον πέμπτο μήνα, στον έκτο μήνα, καθώς αυξάνονται δηλαδή τις κυκλοφορίες του οργανισμού λόγω της εγκυμοσύνης, διαπιστώνεται η στένωση της μητροειδούς. Να πείτε αν θα την χειρουργήσουμε όντως έγκυος. Και αν την κάνουμε, αν οι καρδιολόγοι λένε ότι με την συντηρητική αγωγή που κάνουν διουρετικά και τα λοιπά δεν είναι ισορροπή. Ούτως ή άλλως στένωση μητροειδούς. Δεν βοηθάνε στη στένωση της μητροειδούς. Και γι' αυτό λένε οι καρδιολόγοι θέλουμε κάτι να κάνετε. Σε βαρύ δύσκολα για ένα κύριο Βόρειο και δεν το περίμενα κιόλα. Δύσκολα γιατί είναι συνδυασμό εγκυμοσύνη, πέμπτο μήνα. Κατάλαβε τι μα κάνει τώρα, λέω. Εγώ έχω εργαστεί σε μευτήριο που είχε και καρδιοχειρουργική. Δηλαδή την ξέρει την απάντηση, αλλά έχω βιώσει περισσότερο. Να το πω λοιπόν. Ιστορικό είναι, αλλά είναι περίεργο. Στο Ανετού υπήρχε καρδιοχειρουργική κλινική με τον Λόλα μέχρι που πήγε στον Ευαγγελισμό. Και επειδή ήταν και μευτήριο. Συνέβησαν και όλα αυτά. Τι έκανε ο κύριος Λόλας? Λοιπόν, ο Λόλας έλειπε στην Αμερική. Α, έλειπε. Εκαλέσανε μισό λεπτό, είπε όχι, αδόθηκε η λύση. Εκαλέσανε τον Ντούντα από σπίτι του, ο οποίος ήταν μέσα στη διαθεσιμότητα στη μεταπολίτευση και έβαλε το δάχτυλο. Και σώθηκε. Όχι, δεν είναι μπαλονιά αυτό, είναι το δάχτυλο. Είναι η κλασική εγχείρηση της στένωσης μητροειδούς πριν την εξωματική. Όχι, πρέπει. Ναι, εντάξει, το ξέρω. Εκείνα τα χρόνια. Το λέω γιατί και αυτό. Ναι, σωστή. Δεν νομίζω πως είναι η μόνη περίπτωση που έτυχε. Είναι έτυχε να δω εγώ. Και είπα, έχουμε και πληθυσμούς σήμερα στη χώρα μας, ειδικά μετά τους πρόσφυγες, που ούτε ελέγχονται. Το να βρεθεί μια γυναίκα έγκυος και να έχει στένωση μητροειδούς δεν είναι δηλαδή. Και βέβαια θα πάει σε ένα νοσοκομείο όπως είναι κρατικό, που να έχει και μευτήριο και καρδιοχειρουργική, λίγα είναι αυτά που έχουν, αλλά είναι υπαρκτά τα περισσότερα. Είναι μια σωστή λύση αυτή. Η άλλη λύση είναι να περιμένει να την βάλει σαν υψηλού κινδύνου κίνηση. Μα αφού έφτασε, λέμε, στον πέμπτο μήνα, να, επειδή να την βάλει για δύο μήνες μέσα και να κάνει κεσαρική. Να μην αντέχει, ναι, όχι. Και αντικατάσταση χρόνο. Αν ήταν τελειώμενο το παιδί, αλλά πέμπτο μήνα δεν είναι τελειώμενο. Ναι. Πολύ έτσι, ωραία ερώτηση, κύριε Βόρο. Στα μευτήρια, ορίστε. Πολύ ωραία ερώτηση. Βιωματική, γιατί το έζησε. Όταν θα μιλήσει στη γενική χειρουργική, θα σα κάνω και εγώ μια αντίθεση. Έζησε αυτή την για να δείτε τι ωραία που είναι.
Πάντως εκείνο που έχω να πω είναι ότι στις μέρες μας βλέπουμε από καμιά φορά επαναστένωση Μητροειδούς σε γυναίκες στις οποίες είχε γίνει δακτυλική διάγνωση. Αυτό σημαίνει ότι κρατήσανε επί χρόνια. Δεν ήταν δηλαδή μια μέθοδος που έκανε στην παρέμβαση και σε 5 χρόνια ήθελε βαλβίδα. Ακόμη και τώρα είναι ένδειξη ένα σε νέα άτομα. Ακόμη και τώρα είναι ένδειξη ένα, τον μπαλόνι, βέβαια. Και μετά όταν χρειαστεί κάνεις, βέβαια, ακόμη είναι ένδειξη ένα. Φαίνεται ότι ο ρευματικός πυρετός δημιουργεί στην αρχή τη βλάβη και αν την ανοίξεις τη βαλβίδα θεραπεύοντας κατά κάποιο τρόπο αυτή τη συγκεκριμένη βλάβη, μετά θα ξανακάνεις στένωση μόνο όταν ασβεστωθεί αυτός ο... Συγγενής μου που έκανε ο οικονόμος στην πόλη κλινική, όταν αυτή ήταν 25 χρονών, στα 80 πέθανε παλαιό. Μάλιστα. Άλλη κάποια ερώτηση, κύριε Κουτσούρη. Μόνο με το δάκτυλο. Για το τάδι. Κατάλαβα ότι είναι άλλο το τάδι και άλλο το self-expanding. Ναι, διαφορετικό. Διαφορετικό πράγμα. Η φιλοσοφία δεν υπάρχει συνδυασμός όπου το τάδι, μέσω τάδι βάζει μια τέτοια. Πρέπει να το Συγγνώμη. Στο τάβι που κάνουν οι καρδιολόγοι δεν βγάζεις το ασβέστιο, απλά το συμπιέζεις στο πλάι. Σε αυτό που το χειρουργικό το βγάζεις το ασβέστιο. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα χειρουργείο. Σταματάς την καρδιά. Είναι ένα κανονικό χειρουργείο. Δεν είναι διαδερμικό. Πάρα με μια μικρή τομή, έχεις τη δυνατότητα με μια μικρή τομή να το κάνεις και να βγάλεις το ασβέστιο. Και να έχεις, συγγνώμη, και τελειώνω, και να έχεις μηδέν παραβαλβητική διαφυγή. Αυτό, ναι. Κατάλαβες, μηδέν παραβαλβητική. Διότι αυτό είναι το πρόβλημα της ΤΑΒΗ των καρδιολόγων. Αν λύσουν το θέμα της παραβαλβητικής διαφυγής και ενδεχομένως και της μακροβιότητας της βαλβίδος, έχει λυθεί το θέμα των βαλβίδων. Εμείς δεν έχουμε δουλειά μετά καμία. Ποια είναι τα μειονεκτήματα της ΤΑΒΗ σε σχέση με αυτή τη μέθοδο? Πρώτον, το ασβέστιο υπόθηκε. Το δεύτερο είναι ότι επειδή υπάρχει το ασβέστιο, δεν εκτίσεται πάντα η βαλβίδα ομόκεντρα ώστε να γίνει μία διαμορφωμένη, ένα διαμορφωμένο σχήμα κύκλου και οι γλωχίνες να δουλεύουν μέσα σε έναν κύκλο. Μπορεί να είναι ελλειψοειδές, οπότε μία γλωχίνα με την άλλη δεν έρχονται σε συνάφεια κεντρική αλλά κάπως παράπλευρη. Αυτό δημιουργεί τις πιθανότητες να γίνει ίνωση κάτω από αυτές οι υποκλινικές μορφές, κάτω από την γλωχίνα κλπ. Και έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να πούμε ότι η ΤΑΒΗ θα φτάσει κάποτε να μπαίνει σε νεαρότερα άτομα, γιατί τώρα λέμε εντάξει, ψηλού κινδύνου, βάλε μια ΤΑΒΗ και ας ζήσει τα 5-10 χρόνια. Αν θέλει να πάει κανείς σε νεαρές ηλικίες, τότε θα πρέπει αυτές οι βαλβίδες να αποδείξουν πρώτον καλή λειτουργικότητα, γιατί μέχρι τώρα εγώ τουλάχιστον ήξερα ότι είναι λεπτότερες οι γλωχίνες για να μπορέσουν να συσπυρώνονται. Ο κύριος Παυλίδης ισχυρίστηκε προχθές σε μια συζήτηση ότι είναι ίδιες πλέον με τις δικές μας βαλβίδες, τις χειρουργικές. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να μην υπάρξουν αυτού του είδους οι επιπλοκές. Φυσικά θα πρέπει να λύσουν τα πρωτογενή προβλήματα που έχουν, δηλαδή τα εγκεφαλικά μπορεί να σπάσει ασβέστιο την ώρα της τοποθέτησης. Δεύτερον, την παραβαλβιδική διαφυγή, γιατί είδατε την εξέλιξη όταν υπάρχει παραβαλβιδική. Και το τρίτο είναι το conduction disturbance. Δηλαδή, φεύγει ένας άρρωστος καλά και πεθαίνει στο σπίτι σε 10 μέρες γιατί έκανε κολποκυλιακό αποκλεισμό. Νομίζετε ότι έχουν καταγραφεί αυτά? Τα ακούμε δεξιά και αριστερά από συγγενείς και φίλους. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει πλήρης ακόμη αποτύπωση. Δηλαδή μιλάνε για αυτό το non-inferiority, ας πούμε, και οι εταιρείες από πίσω στηρίζουν γιατί είναι τεράστια τα κεφάλαια κλπ.
Αυτή η βαλβίδα μπορεί κάποτε να μπαίνει σε όλους μας, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμη να μπαίνει σε χαμηλού κινδύνου ασθενείς που θέλουν να υποστηρίζουν, ούτε καν σε μέσου κατ' εμέ. Η χειρουργία έχει αυτή την απάντηση. Κάνεις μια μικρή τομή, μπαίνεις βέβαια σε εξωσωματική, αλλά καθαρίζεις το ασβέστιο, εκτίσσεται ομόκεντρα η βαλβίδα, είναι σαν τάβη, αλλά με συνθήκες πλέον απευθείας όρασης, θα μπει σωστά, δεν θα στραβοκαθίσει, δεν θα πιέσει πολύ το conduction tissue, γιατί έχει οδηγά ράματα και όλα αυτά που δίνουν το πλεονέκτημα να πεις ότι κάνεις μια τάβη γρήγορη, αλλά με σωστό τρόπο. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Δημήτρης. Συχνά τον ακούμε, όχι συχνά, εν πάση περιπτώσει, ρήξη αορτικού ανεβρίσματος, θάνατος. Υπάρχει κάτι που θα έπρεπε κάποιος να κάνει παρακολουθώντας, προβλέποντας ή διαγιγνώσκοντας εγκαίρως? Ναι, καταρχάς το ιστορικό είναι πολύ σημαντικό. Αν υπάρχουν θάνατοι στην οικογένεια από ανεβρίσμα, αν δεν υπάρχουν, ένα υπέρηχο καρδιάς, ένα τρίπλεξ καρδιάς μπορεί να μας δείξει την ανιούσα αορτή και την αορτική ρίζα, που συνήθως εκεί είναι και τα περισσότερα νευρίσματα ή οι διαχωρισμοί που οδηγούν σε θάνατο, και από εκεί και πέρα μπορεί να κάνει και ένα υπέρηχο στην κοιλιακή αορτή. Πολλές φορές συνυπάρχουν ανεβρίσματα κοιλιακής αορτής με ανεβρίσματα στη θωρακική, και η αξονική τομογραφία βέβαια. Επομένως, σε θέμα ρουτίνας να γίνεται αυτό μια φορά το χρόνο? Όχι. Αν ανακαλυφθεί ένα ανέβρισμα ή μια ανεβρισματική διάταση, πρέπει μετά κάθε χρόνο ο ασθενής να παρακολουθείται. Αν η φυσιολογική εξέλιξη του ανεβρίσματος που περιμένουμε να είναι περίπου ένα χιλιοστό να αναπτύσσεται το χρόνο είναι αυτή, θα παρακολουθείτε κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια. Αν δούμε ότι έχει ταχύ ανάπτυξη πάνω από μισό εκατοστό το χρόνο, πρέπει να χειρουργηθεί. Αν παραμένει ίδιο σε 2-3 χρόνια, δεν χρειάζεται να κάνει αξονική κάθε χρόνο, κάνει κάθε 2-3 χρόνια. Και αν είσαι στην Αμερική, μπορεί να κάνει το γονιδιακό τεστ. Το που είπαμε, το οποίο είναι ακριβές τεστ, είναι δηλαδή ουσιώδες. Έχει όλη ηλικία από αυτό? Κανένα. Απλά κοιτάνε συνδυασμό γονιδίων. Ένας 70χρονος είναι νέος, τι. Εδώ ο Τραμπ είναι 72 και έχει κάνει τον κόσμο άνω κάτω και ακούς τι γίνεται. Προηγείται λίγο ο κύριος Πρωτόγυρος, κύριε Χρονόπουλε, αμέσως μετά. Να το δώσουμε το... Κύριε Πρωτόγυρε, ευχαριστώ για την προτεραιότητα. Αν κατάλαβα καλά το πνεύμα της ερώτησης, κύριε Σμανιάτη, τα ανεβρίσματα ακόμα παραμένουν ένα τυχαίο έβριμα. Έτσι, εκτός και σπάσουν, οπότε παραμένουν ένα θανατηφόρο επεισόδιο. Έτσι, δυστυχώς δεν υπάρχουν προγράμματα. Υπήρχαν κατ' επανάληψη πολλά προγράμματα που τρέξανε και στην Αμερική και στην Ευρώπη, ενός follow-up, ενός screen test, δεν απέδωσαν τίποτα, γι' αυτό και έχουν εγκαταλειφθεί. Αν το βρει κάποιος, το βρίσκει, είτε επειδή πόνεσε η κοιλιά του για άσχετο λόγο, είτε επειδή είχε μια πλευροδυνία και έβγαλε μια ακτινογραφία. Δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα, και αν είναι τυχερός και το βρει, έχει καλό. Αν όχι. Άμα δεν ψάξεις, δεν το βρεις. Αυτό λέω. Πρέπει να ψάξεις να το βρεις. Ναι, τα προγράμματα εγκαταλείψαν. Ναι, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πρωτόκολλο, δεν υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα. Μόνος θα το κάνεις. Δεν μπορείς να... Πρέπει να έχεις πάντα να ανεβρίσεις. Μόνος σου τότε πώς σταματάει το ψάξιμο? Αν έχω ανεβρίσμα στο κεφάλι, θα κάνω και εγγραφή. Βέβαια. Αυτή τη γνώμη είμαι εγώ. Βέβαια. Κάνει μια μαγνητική. Νομίζω πλήρη απεικόνηση του ανθρωπίνου σώματος πρέπει να υπάρχει. Βέβαια. Δεν είστε έπαθε ο Βιονόπουλος, αν είχε κάνει μαγνητική, δεν θα είχε σωθεί. Καταρχήν να συγχαρώ και τους τρεις ομιλητές, είναι εξαιρετικοί. Να πω δύο πράγματα λίγο για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα τάβη και χειρουργική τάβη, ας την πω έτσι, την Perceval. Καταρχήν όλα αυτά που λέμε, και ότι η τάβη δημιουργεί μικρές ανεπάρκειες, δεν δημιουργεί μικρές ανεπάρκειες, ή εμείς οι χειρουργοί μπορούμε να υποστηρίζουμε τη δική μας τεχνική, βγήκε μελέτη η οποία ολοκληρώθηκε τέλος του 2018. Νορβηγική μελέτη σε ένα μεγάλο αριθμό περιστατικών, ήταν πάνω από 400-450 αν θυμάμαι καλά, όπου φάνηκε τι? Ότι τουλάχιστον στο 25% ποσοτικοποιήθηκε μέτρια ανεπάρκεια στη στάβη. Και πώς ποσοτικοποιήθηκε? Το να συζητάμε και να λέμε είδα στο υπέρηχο αυτό, είδα στο υπέρηχο εκείνο, ο καθένας μπορεί να δει ό,τι θέλει. Υπήρξε όμως το εξής παράδοξο. Ενώ η τάβη βάζει θεωρητικά ένα μέγεθος μεγαλύτερο βαλβίδας από ό,τι εμείς, γιατί έχει την έκπτυξη,
είδαμε ότι μετά από 2 χρόνια η αριστερή κοιλία των ασθενών αυτών είχε αυξηθεί σε διαστάσεις και είχε αυξηθεί και το πάχος της. Που σημαίνει ότι η ανεπάρκεια αυτή ήταν αρκετά σημαντική. Έτσι λοιπόν φάνηκε ότι τουλάχιστον σε 25% αυτών των ασθενών υπήρχε σημαντική ανεπάρκεια όλο αυτόν τον καιρό. Και αρκετά από αυτούς κατέληξαν. Ένα το κρατούμενο. Πάμε στο δεύτερο το κρατούμενο. Σε πολλές σειρές αναγκάστηκαν πλέον πάγια μόνιμα να βάζουν ευματοδότη. Γιατί η υπερέκτηξη του αορτικού δακτυλίου έφερε πάρα πολλά προβλήματα αγωγημότητας. Θεωρώ ότι η ΤΑΒ είναι μια εξαιρετική τεχνική, έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια δολάρια, σαφώς θα προχωρήσει, απλά δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί. Προς το παρόν είναι για τον άρρωστο τον ανεγχείρητο. Για τον άρρωστο του πολύ υψηλού ρίσκου. Και όταν λέω ανεγχείρητο, δεν εννοώ τον υπερήλικα. Δεν υπάρχει κανένα guideline που σου λέει σε ηλικία αυτή κάνε ΤΑΒ. Κανένα. Σου λέει αν ο άρρωστος έχει αυτό, εκείνο, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Τα οποία είναι μετρήσιμα επίσης. Άρα δεν είναι η ηλικία πολλές φορές που ακούω από τους καρδιολόγους, έλα μωρέ μεγάλος άνθρωπος. Καταρχήν το μεγάλος άνθρωπος, ο ΑΣΑ για την Ελλάδα λέει ότι πρέπει να είναι 84. Εντάξει. Όλοι μας έχουμε χειρουργήσει και άνω των 80 και άνω των 85 τέτοιους ασθενείς και πήγανε πάρα πολύ καλά. Συνεπώς, ας δεχτούμε την ΤΑΒ σαν μια νέα τεχνική, βεβαίως και εμείς οι καρδιοχειρουργοί, ας περιοριστεί μέχρι να εξαλείψει τα προβλήματα που ανέφερε και ο κύριος Πράβας νωρίτερα στους υψηλού ρίσκου ασθενείς. Μέχρι τότε έχουμε τον τρόπο, έχουμε το μοντέλο, έχουμε την ικανότητα να χειρουργούμε τους ασθενείς με τις βαλβίδες αυτές του νέου τύπου, όπως είναι η Perceval, οι οποίες, για να δείτε και του λόγου το αληθές, η Perceval 4 χρόνια πριν, όταν είχε ξεκινήσει, γιατί καλώς ή κακώς ακολούθησε αυτή τη βαλβίδα από τότε, σήμερα έχω φτάσει να με εκπαιδευτεί στην Ελλάδα σε αυτή τη βαλβίδα, μας είχαν δώσει ένδειξη ότι δεν πρέπει να καθαρίζουμε αρκετά, να αφήνουμε λίγο ασβέστιο για να πιάνει καλά η βαλβίδα. 2 χρόνια μετά είδαν ότι είχαμε ακριβώς αυτά τα προβλήματα με τη ΤΑΒ. Και μετά μας είπανε καθαρίστε όσο μπορείτε καλύτερα. Από τότε που έγινε αυτό, έχουν στεγανοποιηθεί οι βαλβίδες. Άρα για όλους αυτούς τους λόγους, οι χειρουργοί έχουν ακόμα, τουλάχιστον και δεν ξέρω για πόσο καιρό και πόσο θα χρειαστεί ακόμα να βελτιωθεί η τεχνολογία του ΤΑΒ, μεγάλο λόγο στην αορτική βαλβίδα. Το ένα. Το δεύτερο, έτσι ιστορικό δεδομένο για τον κύριο Κατσαβριά, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική ομιλία και είναι νεότερος. Είχα τη χαρά πριν 10 χρόνια να συναντήσω τον Άλμπερτ Στάρ στη Λειψία, ο οποίος μου είπε ότι πέρασαν νύχτες και νύχτες να μελετάνε και να φτιάχνουν πράγματα με το Edwards, αλλά σε κανένα εργαστήριο. Ήταν στο γκαράζ του Edwards. Αυτό είχαν για εργαστήριο οι άνθρωποι. Και βγάλανε μια εξαιρετική βαλβίδα, την οποία είχα την τύχη στα πρώτα χρόνια της καρδιολογικής μου, γύρω στο 2000, να βρω σε πολλούς ασθενείς να δουλεύει μετά από 30 και 40 χρόνια εξαιρετικά. Ήταν μια βαλβίδα απίστευτη. Τη βάζεις εσύ τώρα, αυτή τη βαλβίδα. Δεν κυκλοφορεί, αλλιώς μπορεί να την έβαζα, κύριε Νίκο. Είναι εξαιρετική, ναι. Είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, άλλες ερωτήσεις. Καλή Τσικνοπέμπτη λοιπόν να έχουμε. Ευχαριστούμε για την προσοχή.